Θανάσιος Νάκος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Μαγνησίας, να λάβει το λόγο. Παρακαλώ να πειθαρχείτε στο χρόνο. Εις ένδειξη σεβασμού προς τους συναδέλφους που είναι εγγεγραμμένοι και είναι μακρύς ο κατάλογος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και αρκετό καιρό σε κάθε δημόσια τοποθέτησή μου δεν κουράζομαι να επαναλαμβάνω ότι σήμερα η πραγματικότητα επιβάλλει να μπορέσουμε να σκεφτούμε με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτόν που συνηθίζαμε. Αν είναι δυνατόν ακόμη και να ξεχάσουμε το αντιπαραγωγικό μοτίβο της αντιπαράθεσης, γιατί δεν αφορά πια κανέναν άλλο παρά μόνο το δικό μας πολιτικό και κομματικό εγωισμό, και να σκεφτούμε με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της πατρίδας. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν θα σταθώ ούτε στα όσα έλεγε, ούτε στα όσα έπρατε η κυβέρνηση και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όταν έγινε το πρώτο βήμα και η ενοποίηση των ταμείων με τον νόμο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε ακόμη στον άκρατο λαϊκισμό που άσκησε, εκμεταλλευόμενη την εύλογη κοινωνική ανασφάλεια για τα ασφαλιστικά δικαιώματα και την εγγύηση των συντάξεων των εργαζομένων. Καταψηφίζω το νομοσχέδιο γιατί είναι λάθος επί της αρχής του. Πρώτον, είναι λάθος γιατί έρχεται σε αντίθεση με κάθε λογικό μοντέλο ανάπτυξης και εξόδου από την κρίση. Γιατί ακόμη κι αν είχατε, που δεν έχετε, κατά νουν ολοκληρωμένη πρόταση για την έξοδο από την κρίση και την εξασφάλιση βιώσιμης λύσης για το ασφαλιστικό, όποιο μοντέλο, όποια λύση και αν επιλέγατε, δεν θα βρίσκατε καμιά που να μην στηρίζεται στον παραγωγικό ιστό και στο βασικό συντελεστή του, στο ενεργό ανθρώπινο δυναμικό. Δυστυχώς, μετά την εφαρμογή αυτού του νόμου, αυτό το ανθρώπινο δυναμικό ούτε ενεργό θα είναι, ούτε δημιουργικά συντεταγμένο. Γιατί με τις ρυθμίσεις του θα το έχετε εθίσει σε μια άλλη τελείως αντικοινωνική και αντιαναπτυξιακή λογική. Δηλαδή, θα το έχετε απαξιώσει. Γιατί κανείς δεν θα προσδοκά ότι θα καταφέρει να πάρει τη σύνταξή του. Γιατί κανείς δεν θα περιμένει ότι θα του επιστραφούν με κάποιο τρόπο οι εισφορές που καταβάλει στον ατέλειωτο και επισφαλή εργασιακό του βίο. Στην πραγματικότητα δημιουργείται ένα νέο περιβάλλον πρόσφορο για μεγαλύτερη παρανομία και μεγαλύτερη εργασιακή εκμετάλλευση. Συνεπώς, την ίδια στιγμή που το κεφαλαιόδες ζητούμενο, δικό σας αυτό το επιχείρημα κύριε Υπουργέ, είναι να δούμε το ασφαλιστικό σύστημα ως κεντρικό παράγοντα στο ευρύτερο σχέδιο αναδιαρθρώσεων πέρα από την εξυπηρέτηση του μνημονίου. Παρουσιάζεται ένα μοντέλο που δεν μπορεί να είναι βιώσιμο. Δεύτερον, είναι λάθος σε σχέση με τις προτεραιότητες ενός αξιόπιστου κοινωνικού κράτους το οποίο υποτίθεται ότι καλείται να υπηρετήσει. Γιατί είναι προφανές ότι όχι μόνο δεν δημιουργεί προϋποθέσεις για περισσότερη δικαιοσύνη, αλλά αφήνει τελείως ανοχήρωτους όσους δεν έχουν σταθερή απασχόληση ή εκείνους που ο μισθός τους δεν τους επιτρέπει να έχουν υψηλές εισφορές. Με δύο λόγια, καταλύεται πλήρως ο κοινωνικός χαρακτήρας που είναι αυτονόητα σύμφυτος με την κοινωνική ασφάλιση. Πώς λοιπόν υπηρετείται η κεντρική ανάγκη να συνταχθεί μια κοινωνία στον ίδιο σκοπό όταν διαμορφώνεται από το κράτος προϋποθέσεις για τεράστιους διαχωρισμούς? Πώς μπορούμε να μιλάμε για ένα νέο μοντέλο που μπορεί να βγάλει την Ελλάδα από το αδιέξοδο και να εκπαιδεύσει την κοινωνία σε μια άλλη λογική, όταν υποσκάπτουμε με νόμο το συνδετικό ιστό της κοινωνικής αλληλεγγύης? Κανείς δεν πείθεται να κάνει τη δουλειά του σε ένα κράτος που δεν του εγγυάται την ασφάλεια και απουσιάζει από το κράτος ο κοινωνικός ρόλος. Συνεπώς, με τις προβλέψεις αυτές δημιουργείται όρους για ένα κράτος που η τάξη και η ανάπτυξή του θα αφορά όλο και λιγότερους. Τρίτον, είναι λάθος σε συνάρτηση με τον τρόπο διαχείρισης και διοίκησης που χρειάζεται να δημιουργηθεί. Γιατί σε μια περίοδο που χρειάζεται επιγόντως να βγούμε από το χαοτικό περιβάλλον ενός ασυνεχούς και αναποτελεσματικού μοντέλου διαχείρισης της περιουσίας που μας εμπιστεύονται οι πολίτες, το ασφαλιστικό που προτείνεται δεν ενεργοποιεί αυτά που ήδη έχουμε στη διάθεσή μας. Ούτε τους μηχανισμούς ελέγχου που ήδη υπάρχουν, ούτε το θεσμικό πλαίσιο για την αποδοτική αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ταμείων.
Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πώς γίνεται από τη μια μεριά να αναγνωρίζουμε όλοι το επίγον και από την άλλη να γκρεμίζουμε και να μην αξιοποιούμε αυτά που ήδη έχουμε. Είναι προφανές λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι σε όλα τα επίπεδα η κυβέρνηση δεν εμπιστεύεται ούτε την εμπειρία και τη συνέχεια του κράτους, ούτε καν τον εαυτό της. Το μόνο που φαίνεται να εμπιστεύεται, και μάλιστα με κλειστά μάτια, είναι το μνημόνιο. Και αντί να δουλεύει προς την κατεύθυνση να απελευθερωθεί η χώρα από το συντομότερο, από αυτό το συντομότερο δυνατόν, το έχει αναγάγει σε μάνιουαλ διακυβέρνησης της χώρας. Το χειρότερο, το έχει αναγάγει σε άλοθη αποφάσεων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο αυτό είναι σε λάθος κατεύθυνση. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία το καταψηφίζει επί της αρχής, καταθέτοντας όμως προτάσεις και επιχειρήματα. Επιτρέψτε μου μόνο να πω αυτό κλείνοντας. Ως παρένεση προς όλους και από την εμπειρία που προέρχεται από τα τόσα πολλά χρόνια που έχω την τιμή να βρίσκομαι εδώ. Άλλο η βιασύνη να προλάβουμε τις εξελίξεις και άλλο η βίαιη κατάλυση όποιου καλού έχουμε κατοχυρώσει μέσα από αγώνες πολλών γενεών. Γι' αυτό, πριν εκφράσουμε σήμερα τη βούλησή μας, ας σκεφτούμε ακόμη μια φορά. Όχι σαν να είμαστε εκπρόσωποι διαφορετικών πολιτικών αντιλήψεων, αλλά ως διαμορφωτές του μέλλοντος της Ελλάδας και του μέλλοντος των ανθρώπων της. Σας ευχαριστώ.